Εδώ στην Πάτρα έκανε 9 επεισόδια τέτοια. Στην Αθήνα έκανε πάλι μικρά και έτσι έκανε ένα μεγάλο. Τόση οξυγόνου, προσήλωση πλέματος, να φωνάζει, να δείχνει ότι κάτι την ενοχλεί. Ένα παιδί το οποίο μελάνιαζε, χανόταν και ξαναεπαναρχόταν στη ζωή στην ουσία. Στο τελευταίο επεισόδιο απουσίαζα, αλλά μετά το επεισόδιο μιλάγαμε με βίντεο κλίση συνέχεια για να δω πώς είναι το παιδί. Μέχρι το μεσημέρι λοιπόν που κάνει το μεγάλο επεισόδιο και το τελευταίο, παρακολουθόταν από έναν εγκεφαλογράφο. Ο εγκεφαλογράφος αυτός με το αποτέλεσμα προφορικά που πήραμε εμείς ήταν ότι δεν έδειξε καμία επιληψία. Αυτά λοιπόν μας είχε πει στο Γιώργο Σόμπολο. Κύριε Σόμπολε, αγαπημένε μου Πάνο, έρχομαι σε σένα. Έχεις ακούσει όλα αυτά που έχουμε συζητήσει και ακόμη δεν έχουμε δει τη συνέντευξη με την μητέρα της και την αδελφή της. Τι είναι αυτό που θέλεις να πεις σήμερα, γιατί αύριο θα είσαι και καλεσμένος μας εδώ, όμως ο κόσμος περιμένει από εσάς να ακούσει τα μέχρι τώρα έτσι δικά σας λόγια. Αύριο θα είμαστε στο πλατό, οπότε θα μπορούμε να μιλήσουμε πιο ελεύθερα και πιο άνετα παρά μέσω Skype που μιλάμε τώρα. Λοιπόν, εγώ εν κατακλείδη δύο πράγματα θέλω να πω, ότι από τα όσα βγήκαν στο φως της δημοσιότητας και από τα όσα λέει και ο κύριος Λέων και από τα όσα λένε και οι συνάδελφοι, προκύπτει ότι η υπόθεση για το κορίτσι που έφυγε τελευταία, η υπόθεση είναι δεμένη και από ιατρικής πλευράς και από αστυνομικής πλευράς, οπότε δεν επιδέχεται καμιά αμφισβήτησης. Άλλωστε αυτός είναι και ο λόγος που ο εισαγγελέας άσκησε την ποινική δίωξη σε βάρος της μάνας για το ένα παιδί, αλλά για τα υπόλοιπα δύο εκτιμώ ότι έχουμε δρόμο αρκετό ακόμα, γιατί πρέπει να ερευνήσουν οι αρχές πώς ακριβώς έφυγαν τα δύο αδέρφια. Θα πρέπει να περιμένουμε λίγο ακόμα να δούμε η μάνα να συνεχίσει να κρατάει αυτή την αρνητική στάση ή αυτό που συμβαίνει συνήθως με τους παράνομους που βλέπουμε, όταν τους δείχνει η αστυνομία ή ο εισαγγελέας ή ο ανακριτής τα συγκεκριμένα αδιάσυστα στοιχεία, οπότε σπάζουν όπως λέμε στην καθομιλουμένη και ομολογούν. Θα δούμε τι στάση θα κρατήσει η μητέρα και από εκεί και πέρα θα δούμε. Θα τα πούμε αύριο. Σας περιμένουμε αύριο, κύριε Σόμπολε. Σε αυτό το οποίο λέει ο κύριος Σόμπολος, πρέπει να πω ότι από τις πληροφορίες από το δικαστικό ρεπορτάζ, τις οποίες έχω συλλέξει, μέχρι στιγμής η συγκεκριμένη κατηγορούμενη δεν έχει σπάσει, δεν έχει πει τίποτα, έχει τηρήσει το δικαίωμα της σιωπής. Οι εισαγγελείς και η ανακριτρία, η οποία ήρθαν αντιμέτωποι μαζί τους, μου έλεγαν ότι ουσιαστικά αντίκρισαν ένα τελείως ψυχρό, ανέκφραστο πρόσωπο, το οποίο τους έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση υπό την έννοια ότι εμπλέκεται σε αυτή την ιστορία χωρίς όμως να πει μέχρι στιγμής το παραμικρό, κύριε Σόμπολ. Κατά κανόνα σπάζουν. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις που στυλώνουν τα πόδια που λέμε στην καθομιλουμένη και δεν καταλαβαίνουν τίποτε. Εμένουν στη θέση τους. Τώρα δεν ξέρω τι θα γίνει. Κύριε Σόμπολε, αύριο που θα είστε εδώ αύριο θα έχουμε και άλλα στοιχεία. Πάμε τώρα στον Γιώργο Σόμπολο. Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Σόμπολε. Εγώ πολύ μέσα από την καρδιά μου. Σας περιμένουμε αύριο. Γεια σας, αύριο. Πάμε στον Γιώργο Σόμπολο, όπου χθες είπαμε περίπου 12 ώρες ήταν μαζί με την οικογένεια, καθώς πήραν την Ρούλα. Ο Γιώργος είχε ραντεβού μαζί της και όταν πήγε δεν ήταν εκεί, την είχαν προσαγάγει. Αλλά ο Γιώργος δεν μπορούσε να βγει από το σπίτι, καθώς υπήρχαν επεισόδια. Γιώργο, επειδή έχεις κάνει τις συνεντεύξεις με την οικογένεια, θέλω όμως πρώτα να μου δώσεις τα στοιχεία. Πού βρίσκεται ο Μάνος? Έχει επικοινωνία μαζί σου? Μίλησε η Ρούλα με την οικογένειά της? Τι ακριβώς έχει γίνει? Δώσε μας όλο το ρεπορτάζ πριν δούμε τη συνέντευξη. Λοιπόν, Ζήνα, καταρχήν η πρώτη επικοινωνία που υπήρξε
με την οικογένεια από πλευράς Ρούλας. Ήταν αργά χθες το βράδυ, όταν πλέον είχε δώσει κατάθεση στο τμήμα ανθρώπων της ασφάλειας Αττικής και είχε πάει στο κελείο που κρατείται έως και την ημέρα που θα αποφασιστεί αν θα αποφυλακιστεί ή όχι. Εκεί λοιπόν η αστυνομική της έδωσαν το κινητό της τηλέφωνο, αφού δεν ήταν παρόν ο δικηγόρος της για να καλέσει το δικό του το κινητό τηλέφωνο. Κάλεσε την αδελφή της, συνομίλησε με την Δήμητρα Πισπυρίγκου, της είπε ότι είναι καλά να μην ανησυχούν, ρώτησε πώς είναι η μητέρα της και η ίδια και ζήτησε επίσης κάποια πράγματα να τις φέρουν στο επισκεπτήριο που θα υπάρξει για την οικογένεια. Βέβαια πρέπει να σας πω πως πριν το τηλεφώνημα στην Δήμητρα, στην αδερφή της δηλαδή, είχε τηλεφωνήσει στον σύζυγό της, τον Μάνο Δασκαλάκη, με τον οποίο όμως από όσο γνωρίζω δεν μίλησε. Επίσης σήμερα το πρωί, λίγο πριν τις 8, περίπου 20 λεπτά πριν τις 8 το πρωί, υπήρξε εκ νέου επικοινωνία της Ρούλας με την Δήμητρα, των δύο αδερφών δηλαδή. Επικοινώνησαν, τη διαβεβαίωσε ότι όλα είναι καλά, ότι είναι σε καλή κατάσταση και ενημερώθηκε για τις εξελίξεις πάνω στην υπόθεση, μια σύντομη επικοινωνία που είχαν. Ως προς τον Μάνο Δασκαλάκη, τον σύζυγο της Ρούλας, τον ενδιαστάσει επί της ουσίας σύζυγο της Ρούλας Πισπυρίγκου, αυτός χθες ενώ εργαζόταν, ενημερώθηκε για την προσαγωγή παύλα σύλληψη της σύζυγου, το αμέσως τα παράτησε όλα και επέστρεψε στην Πάτρα, όπου και βρίσκεται έως και αυτή τη στιγμή. Πρέπει να σας πω πως και οι δύο οικογένειες, και η πλευρά της Ρούλας και η οικογένεια της Ρούλας, αλλά και η οικογένεια του Μάνου Δασκαλάκη, αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρά προβλήματα, καθώς έχουν παυθεί σχεδόν όλα τα μέλη από τις δουλειές τους, ενώ η μητέρα της Ρούλας έχει αιτηθεί και έχει λάβει άδεια αρκετών ημερών, προκειμένου να καταφέρουν να φέρουν βόλτα αυτή την κατάσταση την οποία βιώνουν. Ισχύει ότι απέλυσαν και την αδελφή της Ρουλάς. Ναι, ακριβώς. Το γνωρίζουμε εδώ και αρκετές ημέρες. Υπήρχε ένα θέμα στην επιχείρηση της, όπου εργαζόταν η Δήμητρα. Χρειάστηκε να παυθεί αρχικά και εν συνεχεία να λύσουν τη συνεργασία τους. Οι δύο πλευρές υπήρχαν αρκετές γκρίνιες και παράπονα, όπως ξέρουμε, όπως γνωρίζουμε, από κάποιους πελάτες για την παρουσία της Δήμητρας, η οποία στην τελική δεν είχε καμία απολύτως σχέση με την υπόθεση. Ωστόσο, χρειάστηκε να φύγει, να σταματήσει την εργασία για να μπορέσει να δουλέψει στο μαγαζί απρόσκοπτο. Το ίδιο και ο Μάνος βρίσκεται εδώ και αρκετές ώρες σε παύση, καθώς η επιχείρηση στην οποία εργάζεται, η μεταφορική, δέχεται αρκετές πιέσεις από συνεργάτες και κρίθηκε αναγκαίο. Αυτό είναι η είδηση που μας δίνεις, Γιώργο. Δηλαδή τον έπαυσαν τον Μάνο. Υπάρχει μια προσωρινή παύση στην εργασία του. Δεν θέλω να σας πω τώρα παραπάνω, γιατί είναι και θέματα, όπως καταλαβαίνετε, πάρα πολύ λεπτά. Όμως πρέπει να καταλάβει και ο κόσμος ότι οι άνθρωποι αυτοί βιώνουν παράπλευρα προβλήματα, παράπλευρες απώλειες εξαιτίας της σύλληψης της Ρούλας Πισπυρίγκου. Βάλε μια ανωτελεία, Γιώργο μου. Βάλε μια ανωτελεία. Ο κύριος Λέων πρέπει να αποχωρήσει. Μια τελευταία και θέλει, φράση. Ναι. Ήθελα να είναι ο επίλογός σας γι' αυτό. Κοιτάξτε, θέλω να πω έτσι δημόσια ότι αυτό που έκανε ο κύριος Όμπολος, το οποίο για σας μπορεί να είναι μια δημοσιογραφική επιτυχία, αλλά και αυτό που έκανε η κυρία Κουσκουρή, που επίσης μπορεί να είναι για σας μια δημοσιογραφική επιτυχία, για μας ήταν πολύτιμα εργαλεία για τη δουλειά μας και για να φτάσουμε σε ένα ασφαλές συμπέρασμα, ακούγοντας βέβαια και το πλήρες ιστορικό από την άλλη μεριά, κάτι το οποίο δεν έχουμε πραγματικά την ευκαιρία να το έχουμε συχνά και πραγματικά θέλω να συγχαρώ όχι για δημοσιογραφική επιτυχία, αλλά γιατί προφανώς βοήθησαν στην εξιχνία σε αυτή της υπόθεσης.
Σας ευχαριστούμε πολύ. Ναι, Πέτρο μου, πριν δούμε τις συνεντεύξεις της μητέρας και της αδελφής. Έτσι, γιατί είμαστε τώρα στο περιβάλλον. Αυτό το οποίο θέλω να πω και να κατασταθεί σαφές, να το καταστήσω μάλλον με σαφήνεια στον κόσμο, είναι ότι όπως μου λέγανε δικαστικές πηγές, η ιστορία τώρα ξεκινάει να διερευνάται. Δηλαδή θέλω να πω. Έχουμε πολύ μέλλον. Να γίνω συγκεκριμένος. Έχουμε μία σύλληψη αυτή τη στιγμή, την συγκεκριμένη κατηγορούμενη, η οποία κατηγορείται για τον πρώτο θάνατο. Μένει να δούμε τι θα γίνει με τις άλλες δύο περιπτώσεις. Εγώ σας λέω ότι θα αποδοθεί ο θάνατος αυτών των παιδιών σε ασφυκτικά αίτια, αλλά μου επεσήμαναν ότι στο κάδρο της έρευνας, της ανακριτικής πλέον έρευνας, δεν είναι μόνο οι συγκεκριμένοι κατηγορούμενοι, είναι τουλάχιστον άλλα δύο πρόσωπα, τα οποία ελέγχονται για το ρόλο τους. Δεν μπορώ να πω περισσότερα, ούτε θέλω να κατανομάσω ονόν. Πάντως θέλω να πω σε αυτό το σημείο ότι και ο Νάσος Ογουμενίδης με τον Νάσος Μπλοκ είχε αναφερθεί σε αυτά και ακριβώς και εκείνος πριν 10 μέρες για προσαγωγές και τα λοιπά, με βάση το ρεπορτάζ και του φακέλου που θα έκλεινε. Θέλω να το πω σε αυτό το σημείο, γιατί παίρνω πολλά μηνύματα και πήρα το προηγούμενο διάστημα έτσι, σε σχέση με τις προσαγωγές και αν ήταν προσαγωγές τότε ή ήταν στα συρτάρια του ανθρωποκτονιών, τι έπρεπε να γίνει παρακάτω. Τώρα, σε αυτό το σημείο, Γιώργο μου, θέλω να δούμε τόσο τη μητέρα της Ρούλας, όσο και την αδελφή της, και αμέσως μετά θέλω σχόλιο από σας, γιατί είναι σημαντικό. Είστε ψυχολόγος, γνωσιακής συμπεριφορικής ψυχοθεραπείας και θα τα συζητήσουμε όλα. Παρακαλώ, Γιώργο μου, άλλη μια αποκλειστικότητα της εκπομπής που αφορά για πρώτη φορά στη μητέρα της και στην αδελφή της. Παρακαλώ. Κυρία Ελένη, είσαστε η μητέρα της Ρούλας. Χθες το απόγευμα μάθατε ότι η κόρη σας μεταφέρθηκε στην Αθήνα, όπου και τελικά συνελήφθη. Εσείς την ώρα που έγινε, πού ήρθαν αστυνομικοί να την πάρουνε, πού ήσασταν? Ήμουν εδώ στο σπίτι. Με ειδοποίησε η μικρή κόρη μου, που ήταν μαζί με τη Ρούλα στο σπίτι, ότι ήρθανε κάποιοι από την Αγαδά και την πήρανε και το βράδυ θα είναι σπίτι της. Θα της κάναν κάποιες ερωτήσεις και το βράδυ θα είναι σπίτι της. Έτρεξα κατευθείαν, έφτασα στο σπίτι της. Δεν το περίμενα αυτό που συνέβαινε απ' έξω, σε καμία περίπτωση. Σοκαρίστηκα. Τι να πω, μου είναι πολύ δύσκολο. Δεν μπορώ να πιστέψω. Αυτά που φώναζε ο κόσμος και αντιχούν μέσα στο κεφάλι μου, γιατί ξέρω το παιδί μου. Δεν θα το υπερασπιστώ γιατί είναι παιδί μου, αλλά είναι το παιδί που εγώ μεγάλωσα από πατέρας και μάνα μαζί. Λίγο για να καταλάβουμε. Εσείς τι σχέση είχατε με τα εγγόνια σας? Τα ζούσατε συχνά ενώ ή σπάνια? Εγώ πάρα πολύ συχνά και μέναν και εδώ, γιατί είμαστε λίγο έξω από την Πάτρα. Υπάρχει και η θάλασσα εδώ κοντά και τα παίρναμε αρκετές φορές. Και όταν δεν είχαν και σχολείο Σαββατοκύριακο, τα παιδιά ήταν κοντά μας. Τα παιδιά μας έχουν στοιχήσει τόσο πολύ που πλέον ζούμε για να πούμε ότι ζούμε. Τίποτα άλλο δεν έχω να πω για τα παιδιά. Τα παιδιά όχι μια τραγωδία, κάτι παραπάνω για μένα. Κάτι παραπάνω. Υπόθηκε ότι η Ρούλα, όταν πέθαινε το ένα παιδί μετά το άλλο, δεν είχε στεναχώρια, δεν έκλαιγε, δεν ένιωθε συναισθήματα. Εσείς, επειδή τη ζήσατε όπως... Λάθος. Η Ρούλα έκλαιγε, πονούσε. Δεν είναι ο άνθρωπος που θα φωνάξει, που θα ουρλιάξει, που θα κάνει. Και όμως το έκανε, στην Τζορτζίνα, που δεν το περίμενε κανένας. Γιατί... ζούσε μόνο από το χαμόγελο της Τζορτζίνας. Γιατί είχε χάσει δύο ήδη παιδάκια και όπως και να ήταν η Τζορτζίνα σε αυτή την κατάσταση που βρισκότανε, δεν μπορούσε να επικοινωνήσει με τη μητέρα της, αλλά επικοινωνούσαν με τα μάτια. Την κοιτούσε και καταλάβανε η μητέρα τι ήθελε το παιδί και της γελούσε. Αυτό σημαίνει ότι για μένα τη μητέρα της την είχε και την έψαχνε και στις εντατικές και παντού. Γι' αυτό το παιδί μπορεί να είχε κάποιο σοκ από την εντατική, όπως μας είπανε, γιατί είχε χάσει τη μητέρα του. Χωρίς τη μητέρα του κανένα παιδί δεν ζούσε. Μαμά, 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 όλα. Πρέπει να σας ρωτήσω τώρα, γιατί θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό. Λένε κάποιοι όλο αυτό τον καιρό ότι η κόρη σας σκότωνε τα παιδιά της για να μπορέσει να κρατήσει κοντά τον άντρα της.
Όμως σίγουρα τουλάχιστον για την, ειδικά για την Τζορτζίνα, υπήρχε μια παθολογική αγάπη ανάμεσα στο Μάνο και την Τζορτζίνα. Ναι. Το κέρδος, θα είχε κέρδος η κόρη σας να σκοτώσει το παιδί της? Ονοώνοητο, θέλω να πω ότι αν η Ρούλα ήθελε να κρατήσει τον άντρα της περισσότερο και να τον κάνει μέσω της Τζορτζίνας να είναι μαζί της, δεν θα σκότωνε τη Τζορτζίνα. Αυτό που λένε δεν ισχύει, είναι ανυπόστατο. Θα κράταγε περισσότερο στη ζωή τη Τζορτζίνα, εφόσον είχε την υπερβολική αγάπη του συζύγου και να μην διαλυθεί η οικογένειά της, όχι, θα σκότωνε τη Τζορτζίνα. Γιατί έτσι δεν θα είχε κανένα κέρδος. Η αστυνομία, η εισαγγελία αυτή τη στιγμή κατηγορεί την Ρούλα για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Είναι μια πολύ σοβαρή κατηγορία. Το γνωρίζω. Εσείς, έχει περάσει από το μυαλό σας ότι η κόρη σας μπορεί να έβλεψε τα παιδιά της? Σε καμία περίπτωση. Η Ρούλα τα υπεραγαπούσε. Η Ρούλα τα είχε συνέχεια μαζί της. Από μωρά τα έβαζε εδώ. Ήθελε να ψωνίσει. Έβγαινε παντού κοντά τους. Δεν τα άφηνε δευτερόλεπτο. Ήτανε με σειρά. Κάθε μέρα πλημμένα, κάθε μέρα ταϊσμένα. Λέγαμε 8.30-9 η ώρα καλοκαίρι και λέγανε «Μαμά, καληνύχτα». «Μαμανούλα, καληνύχτα». Και τη φώναζε. Θυμάμαι η Μαλένα «Μ' αγαπάς, μαμά, είμαι το καλύτερο παιδί του κόσμου όλου. Είμαι το καλύτερο παιδί του κόσμου όλου». Η Τζορτζίνα μας, αν δεν την έσφυγε έτσι όταν την έβλεπε, δηλαδή τέτοια αγάπη που είχαν στη μητέρα τους και αντιστρόφως και η Ρούλα στα παιδιά της, δεν θέλω να το πιστέψω και δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω ότι το παιδί μου έχει κάνει κάτι. Δεν το πιστεύω. Και είμαι εντελώς κάθετη σε αυτό. Η Ρούλα έχει τη στήριξη της οικογένειάς της? Την απόλυτη. Μέχρι τελευταία στιγμή και μέχρι που μπορώ να κλείσω τα μάτια μου, εγώ θα είμαι δίπλα στη Ρούλα μου. Στο παιδί μου. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Στο παιδί μου. Δήμητρα, είσαι η αδερφή της Ρούλας. Εσύ ήσουν στο σπίτι χθες, την ώρα που οι αστυνομικοί ήρθαν και πήραν την αδερφή σου για κατάφυση, όπως τη είπαν, σωστά? Ναι. Τι ώρα έγινε το περιστατικό? Γύρω στις 5. Δεν θυμάμαι ακριβώς ώρα, δεν είδα κιόλας. Ήρθαν οι άνθρωποι, είπαν ότι θα έρθεις μαζί μας, μας δώσεις κάποιες διευκρινήσεις, σε 2 ώρες θα σε πίσω. Κατάλαβα κι εγώ ότι κάτι δεν πάει καλά εκείνη τη στιγμή. Ενημέρωσα τον δικηγόρο, τον κύριο Λίτρα. Και από εκεί και πέρα δεν είχαμε καμία επικοινωνία με τη Ρούλα. Μετά ήρθαν οι συγγενείς στο σπίτι, μαζέθηκαν η οικογένεια αμέσως. Ναι, ενημέρωσα το θείο μου πρώτα που ήταν πιο κοντά. Ήρθε ο πατέρας του Μάνου, ήρθε η μητέρα μου με τον πατριό μου. Ο πατέρας μου ήρθε αλλά δεν μπόρεσε να μπει με όλο αυτό που γινόταν, το οποίο ήταν ανεπίτρεπτο, ανεπίτρεπτο και τραγικό. Δηλαδή, ό,τι και να έχει γίνει, που δεν έχει γίνει, αυτό το πράγμα, σαν πολιτεία, δεν το δέχομαι. Υποτίθεται ότι έχουμε δημοκρατία, ότι πού είναι οι θεσμοί, ποιος μας προστάτευσε. Παρακαλάγαμε τους αστυνομικούς χτες να έρθουν να μας προστατεύσουν, γιατί σπάσαν την πόρτα. Σπάσαν την πόρτα και δεν ήταν κανένας εκεί να μας προστατεύσει. Μετά από μία ώρα ήρθαν. Και από τις 5 η ώρα που έγινε όλο αυτό, καταφέραμε και βγήκαμε στις 4 τα ξημερώματα από το σπίτι. Τι να πω. Πες μου, Δήμητρα, για την αδερφή σου τώρα, για τη σχέση της με τα παιδιά της. Επειδή εσύ την είχες ζήσει τα παιδιά, ήταν μάλιστα να βαφτίσεις και το ένα από τα 3 παιδιά. Για πες μας λίγο, γιατί ο κόσμος, μέχρι στιγμής η εικόνα που υπάρχει είναι ότι δεν αγαπούσε τα παιδιά της και αυτό που λέγεται ότι το ένα μετά το άλλο τα σκότωνε. Για σένα αυτό ισχύει? Ο κόσμος δεν την έχει ζήσει. Και όποιος δεν την έχει ζήσει, για μένα δεν έχει δικαίωμα να εκφράζει την άποψή του. Ήμασταν μια οικογένεια γύρω στα 10 άτομα, και η δική μας και η του Μάνου, που βλέπαμε πώς ήταν η Ρούλα με τα παιδιά. Δεν ήταν ποτέ κακοποιημένα, δεν ήταν ποτέ παραμελημένα. Ήταν τα παιδιά τα φυσιολογικά, όπως σε όλες τις οικογένειες. Ήταν τρελαμένα με τη Ρούλα. Η Τζορτζίνα είχε μια αδυναμία στο Μάνο, αλλά είχε και σε εμάς τους υπόλοιπους. Το ένα δεν αναιρεί το άλλο. Δεν μπορώ να καταλάβω πού το βασίζουν αυτό, χωρίς να την έχουν ζήσει. Όποιος την είχε ζήσει, ξέρει. Ξέρει πως ήταν η Ρούλα σαν μάνα.
Δήμητρα, για πες μας λίγο, το ζευγάρι τι σχέση είχε, δηλαδή ο Μάνος και η Ρούλα, αυτό εννοώ, σαν γονείς πώς ήταν με τα παιδιά τους, για εξήγησέ μας. Ήταν ένα κανονικό ζευγάρι, όπως είναι όλα τα ζευγάρια. Είχαν και τους τσακωμούς τους, είχαν και την καθημερινότητα που ήταν όπως σε όλα τα φυσιολογικά ζευγάρια. Ήταν δύο γονείς που λάτρευαν τα παιδιά τους, ήταν πάνω κατά πάνω στα παιδιά. Η Ρούλα πολύ περισσότερο, γιατί ο Μάνος δούλευε όλη τη μέρα, κάποιος έπρεπε να συντηρήσει την οικογένεια. Και αυτό που ακούω συνέχεια ήταν η μάνα, ήταν η μάνα. Ποιος θα ήταν στο παιδί, αν δεν ήταν η μάνα. Τι να πω, ήταν μια οικογένεια εντελώς φυσιολογική. Εδώ όμως τώρα, Δήμητρα, η αδερφή σου κατηγορείται με στοιχεία, δηλαδή με την ύπαρξη αυτής της ουσίας η οποία βρέθηκε στις εξετάσεις, αλλά και από μαρτυρίες των γιατρών ότι ήταν μονίμως μέσα, κατηγορείται ότι σκότωσε το ίδιο στο παιδί. Για εσένα αυτό μπορεί να έχει συμβεί? Όχι, σε καμία περίπτωση. Καταρχήν, η Ρούλα δεν έφυγε στιγμή από το νοσοκομείο, δίπλα από το παιδί. Αυτό δεν το έχει πει κανένας. Δηλαδή, λένε ότι έβαλε μια ουσία. Πού την προμηθεύτηκε? Αφού δεν βγήκε από εκεί. Είναι κάποια πράγματα που θα φανούν σε βάθος χρόνου. Είναι μεγάλη αδικία αυτό που έχει συμβεί στη Ρούλα, γιατί είναι μια μάνα χτυπημένη, ανελαίητα από τη μοίρα και δεν έχει προλάβει όχι να ξεσπάσει, να συνειδητοποιήσει ότι έχει χαθεί και η μεγάλη, μεγάλη της αγάπη, η Τζορτζίνα. Γι' αυτό οφείλεται στον κόσμο και σε μερίδα των δημοσιογράφων που ήθελαν να τη χτυπήσουν και να τη στοχοποιήσουν. Θεωρείς αδίκως, δηλαδή, ότι έχει γίνει αυτή η ιστορία, ότι κακώς τη στοχοποίησαν? Ξεκάθαρα, ξεκάθαρα. Ήταν μία μάνα για μένα προσωπικά, όπως την έζησα, που ήταν υπόδειγμα. Εσύ τη στηρίζεις την αδερφή σου μετά από αυτά που έχεις μάθει και εσύ από την αστυνομία με το ένταλμα σύλληψης για τους λόγους για τους οποίους συνελήφθη, εσύ εξακολουθείς και τη στηρίζεις την αδερφή σου? Μέχρι τελικής πτώσης. Όλη η οικογένεια θα είμαστε εκεί, θα τη στηρίζουμε. Ό,τι και να λένε, εμείς ξέρουμε ποια είναι η Ρούλα. Χτες βγήκε, κάπως διέρευσε ότι εγώ μίλησα με μία δημοσιογράφο και είπα ότι είναι ύποπτη και έχουν στοιχεία. Αυτό δεν ισχύει. Εμένα με πήρε μία δημοσιογράφος, με ρώτησε, ισχύει ότι έχουν πάρει τη Ρούλα? Είπα ναι και το έκλεισα. Δεν είπα τίποτα άλλο. Δηλαδή, κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει και όλη η παραπληροφόρηση. Εμείς είμαστε δίπλα στη Ρούλα και θα είμαστε μέχρι τελικής πτώσης. Δώστε μου λίγο το Γιώργο Σόμπολο. Γιώργο μου, ο Μάνος, είχες κάποια επαφή, σου έχει δώσει κάποια απάντηση για όλα αυτά? Ο Μάνος Δασκαλάκης χθες ήταν σε κατάσταση σοκ με το που έμαθε για τη σύλληψη της Ρούλας Πυρίγκου. Σήμερα είχαμε συνεχείς επαφές, ομιλίες. Σήμερα τον είδα αρκετά προβληματισμένο ως προς την εξέλιξη της υπόθεσης. Αυτό που κατάλαβα όμως είναι ότι δεν θα λειτουργήσει εν θερμό, αλλά όταν θα έρθει η ώρα θα πάρει τις αποφάσεις του για το ποια στάση θα ακολουθήσει. Στο παρόν όμως, αυτό που ξεκαθαρίζει... Ναι. Έχει συνειδητοποιήσει τι έχει συμβεί? Στηρίζει ακόμα την διαστάση σύζυγό του και είναι κατηγορούμενη, Γιώργο? Προς το παρόν, ας σταθούμε στο ότι στηρίζει τη Ρούλα. Είπε, όμως, είναι προβληματισμένος. Χρησιμοποίησε κάτι που ο Γιώργος στα επίθετά του και αυτά είναι πολύ προσεκτικό. Τώρα, θέλω να έρθουμε στην κυρία Πολύβια Γεράκη, γιατί σκέψω ότι πήραμε κι άλλη μια ώρα και δεν θα προλάβουμε να βγάλουμε όλους τους καλεσμένους. Κυρία Γεράκη, θέλω ένα σχόλιο από εσάς.